Προσπαθώ να τα φέρω βόλτα, κύριε συνάδελφε, μέσα από την έδρα και να μπορέσουν όλοι να εξυπηρετηθούν με τον τρόπο που μου ζητάνε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Πλεύρη, 76 είναι οι νεκροί προχθές και 49 χθες. Είναι πολύ νεκροί, κύριε Υπουργέ, και μαθηματικά οδηγούμαστε στο να είμαστε σε λίγο, σε πολύ λίγο, είμαστε από τους ουραγούς, αλλά σε λίγο θα είμαστε η χειρότερη δακτυλοδεικτούμενη χώρα στον κόσμο, στο δίκτυο, τον σκληρότερο δίκτυο, τον δίκτυο αυτό που αφορά τους νεκρούς συνανθρώπους μας. Και ξέρετε, θα μπορούσε να είναι λαϊκισμός. Θα μπορούσαμε να είμαστε η αντιπολίτευση, το τελευταίο κόμμα, το μικρότερο, το οποίο θα κυβερνήσει αύριο, όχι μεθαύριο, πολύ πιθανόν. Πάντως δεν θα κυβερνήσει τώρα και άρα είναι εύκολη λύση. Και θα είχατε επιχειρήματα, θα είχατε, αν δεν τα απολύατε, αν δεν τα χάνατε όλα με μιας από το γεγονός, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ότι ακόμα και σήμερα 27.000 είναι νεκρούς, ακόμα και σήμερα με όλον αυτό το ρημαδό που έχει σηκωθεί, δεν έχετε προσλάβει ούτε έναν μόνιμο για δείγμα γιατρό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μας. Προσλάβετε έναν και βάλτε τον σε γυάλα για να λέτε να. Προσλάβαμε έναν, βρε παιδιά. Δεν θα το κάνετε ούτε αυτό. Έχετε εξαγγείλει κατόπιν πιέσεων από παντού, από την κοινωνία, από τη Βουλή, από τους αντιπάλους, από τους φίλους σας. Έχετε εξαγγείλει 700 μόνιμες θέσεις γιατρών εδώ και μήνες. Ούτε αυτούς. Πραγματικά δηλαδή, ούτε αυτούς. Τότε πότε, πώς, πού. Το λέω. Γιατί, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα για ένα νομοσχέδιο που πρόκειται πάλι γιατί. Για το ότι το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ κάνει την πάπια, κατά το κοινό λεγόμενο, σε σχέση με όλους τους νεκρούς, σε σχέση με το χάος που ζούμε στις εντατικές και στις ΜΕΘ, καθώς ακόμα και τώρα, σήμερα, δεν φτάνουν οι ΜΕΘ για τους ανθρώπους που χρειάζονται ΜΕΘ. Έρχεται λοιπόν πάλι ένα νομοσχέδιο, τι νομοσχέδιο φιλανθρωπίας του δίθεν φιλάνθρωπου, με συγχωρείτε, κυρίου Σταύρου, κυρίου Νιάρχου, νιάρχων διάφορων γενεών νιάρχων, πάντως του δίθεν φιλανθρωπικού ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κοιτάξτε, από την αρχή των μνημονίων αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε συστηματικά, συνεχή και συστηματική υποβάθμιση του ρόλου του δημοσίου σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, την υγεία μας, στην παιδεία μας, στον πολιτισμό μας, στο ασφαλιστικό μας, με μια διαρκή, συνεχόμενη μείωση των διατιθέμενων κονδυλίων προς όφελος του ιδιωτικού τομέα πάντα και με παράλληλα ανάδειξη των κατόνομα εθνικών ευεργετών χορηγών μας, όπως είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Νάση, το Ίδρυμα Λάτσι κτλ. Κτλ, κτλ, κτλ. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα και σημειολογικά, όπως πάντα μου αρέσει να τα προσδιορίζω. Διαβάζω από τη σύμβαση και λέει, η συγκεκριμένη σύμβαση, λοιπόν, συσσαγωγικά, με το Γενικό Νοσοκομείο κτλ, 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 κάνει τη ριζική ανακατασκευή του υπάρχοντος νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο εφ' εξής πλέον θα ονομάζεται πώς. Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εις το Δίνεκες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί άραγε είναι, γιατί είναι έτσι διατυπωμένο. Ξέρετε τι σημαίνει Δίνεκες, φαντάζομαι όλοι ξέρουμε. Εγώ μπήκα για καλό και κακό στο λεξικό. Σημαίνει επάπειρον. Ο κύριος Νιάρχος, οι κύριοι Νιάρχοι και οι κυρίες Νιάρχου θέλουν το ίδρυμα τους επάπειρον. Δεν πάνε να έχουν εξαφανιστεί η Ελλάδα, να μην έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Αυτό πάντως θα είναι επάπειρον. Επάπειρον σημαίνει επάπειρον, μόνιμα, χωρίς σταματημό. Αυτές είναι οι απαντήσεις που δίνει στο ερώτημα τι σημαίνει επάπειρον το λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Επάπειρον λοιπόν. Θέλετε να είσαστε βέβαιοι ότι θα έχει επάπειρον τη δωρεάν διαφήμισή του, γιατί περί δωρεάν διαφημίσεως πρόκειται ο κύριος Νιάρχος, ότι για πάντα θα διαφημίζεται. Το ύψος δωρεάς 87 εκατομμύρια ευρώ. Αν τη συγκρίνουμε με το 1 δισεκατομμύριο που μοιράσατε το τελευταίο 18μήνο σε 4 παραστικούς φίλους σας, να σου ξαναπώ τον κύριο Βασιλάκη, τον κύριο Μπόμπολα, τη Fraport και την Energian Oil, θα δούμε ότι είναι ψυχία. Ο φιλάνθρωπος δεν είναι και τόσο φιλάνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει πάρα πολλά μετρητά αυτή την εποχή, από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, παραλλήλως πρόκειται για ξέπλυμα της οικογένειας, των ολιγαρχών όλων αυτών. Για μια οικογένεια, μιλάμε για την οικογένεια του κυρίου Νιάρχου, με εφιαλτικό παρελθόν, έτσι. Δηλαδή, σε τι συνίσταται, να τα λέμε, τα ακούει ο ελληνικός λαός. Ποιο είναι το εφιαλτικό παρελθόν, γιατί τώρα θέλει να ξεπλύνει το όνομά του και να μείνει ως ευεργέτης ο κύριος Σταύρος Νιάρχος. Γιατί έγινε πλούσιος,
σπάζοντας ναυτικούς αποκλεισμούς σε χώρες και κάνοντας λαθρεμπόριο πετρελαίου. Γιατί έγινε πλούσιος αγοράζοντας για ένα κομμάτι φτιάχνοντας τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όταν άρχισαν να βρωμάν πολύ, όπως είχε πει ο άλλος αείμνηστος, ο Αριστοτέλης ο Νάσης, τα έκανε πάσα στον κόβερνο κι αυτός, τα κρατικοποίησαν δηλαδή, αφού αυτός εσωκέρνησε όσο μπόρεσε, και όταν ξαναέγιναν οι γη, όπως ακριβώς γίνεται με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πεθαίνουν, φτωχοποιούν, πτωχεύουν, τις ανακεφαλοποιούμε τα κορόιδα εμείς και τους ξαναδίνουμε το management σε αυτούς που τους επτώχευσαν. Για να τις ξαναπτωχεύσουν και να τις ξαναδώσουμε εμείς άλλα 10 δις τη χρονιά. Όταν λοιπόν έκανε τα ωραία χρήματα του κύριος Νιάρχος με αυτόν τον ωραίο, τον ακριστάλλινο τρόπο, σπάζοντας δηλαδή αποκλεισμούς και πηγαίνοντας με παράνομο τρόπο, λαθρεμπορεύοντας πετρέλαιο σε διάφορα μέρη που δεν έπρεπε να το κάνει, πώς, όπως ακριβώς το κάνει σήμερα ο άλλος φίλος σας, ο κύριος που έχει τον Sky. Ο θαυμάσιος αυτός εφοπλιστής, ο οποίος ευθύνεται και για το πιο ρηπογόνο, να σας ενημερώσω, ατύχημα παγκόσμια της τελευταίας 20ετίας, έχει ρηπάνει δηλαδή τον πλανήτη μας, ο κύριος Αλαφούζος, το θυμήθηκα το επαρατό αυτό όνομα, έχει ρηπάνει τον πλανήτη με το χειρότερο ρηπογόνο από τάνκερ του ατύχημα που συνέβη. Είναι δηλαδή, έχει αφήσει το στίγμα του. Τι κάνει ο κύριος Αλαφούζος σήμερα και γιατί το συγκρίνω με τον άλλο εθνικό ευεργέτη, το θαυμάσιο, τον κύριο Νιάρχο? Ακριβώς το ίδιο. Λαθρεμπορεύεται πετρέλαιο. Ξέρετε πώς? Παίρνει το ρώσικο πετρέλαιο. Ποιο? Αυτό το πετρέλαιο των δολοφόνων του κυρίου Πούτιν, του δολοφονικού κυρίου Πούτιν, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει μια προσπάθεια να μην φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακάμπτει όλους τους μηχανισμούς που ο Μητσοτάκης έχει πει ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μπράβο. Αλλά ο κύριος Αλαφούζος, ο βασικός σας εντολέας και υποστηριχτής οικονομικός, είναι στη λάθος πλευρά. Είναι με την πλευρά που λαθρεμπορεύει το πετρέλαιο του κυρίου Πούτιν, μπας και κακοπέσει στρατιωτική μηχανή του κυρίου Πούτιν και δεν μπορεί να σφάξει στη μηχανή του κοιμά και άλλα γυναικόπαιδα στην Ουκρανία. Περί αυτού πρόκειται. Αυτός είναι λοιπόν ο θαυμάσιος αυτός ευεργέτης. Αυτή η πορεία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, της ιδρυματοποίησης, γιατί τελικά τι είναι, μια χώρα που την παιδεία την αναλαμβάνει ένα ίδρυμα, τον πολιτισμό τον αναλαμβάνει ένα άλλο ίδρυμα και την υγεία την αναλαμβάνει ένα τρίτο ίδρυμα, τα οποία ό,τι συμπτωματικά και τα τρία ανήκουν σε τρεις παρασιτικότατους ολιγάρχες που δεν είναι καν επιχειρηματίες, είναι εισοδηματίες με το δικό μας εισόδημα του ελληνικού λαού, τότε έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί δεν τηρούνται ούτε οι πρόνοιες του συντάγματός μας. Στο άρθρο 21 είναι σαφέστατο και λέει ότι υποχρεούται να παρέχει υγεία, όλη την υγεία που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, η εκάστοτε κυβέρνησή του, το κράτος της Ελλάδας, και δεν το κάνει. Αντί να το κάνει, φωνάζει τον κύριο Νιάρχο να το κάνει, ο οποίος το κάνει ευχαρίστως, διότι, να μην ξεχνάμε ότι είναι όλα αφορολόγητα αυτά, έτσι. Η τσάμπα διαφήμιση για μία ζωή, ιστοδιεινεκές, θα είναι ιστοδιεινεκές και δωρεάν η διαφήμιση αυτή. Καθώς ιστοδιεινεκές θα παραμείνει το νοσοκομείο Σπάρτης, θα λέγεται Σταύρος Νιάρχος, ιστοδιεινεκές θα παραμείνει το άλλο, το ίδρυμα, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Όλοι αυτοί λοιπόν με τσάμπα διαφήμιση υποκαθιστούν ένα κράτος το οποίο το έχει βάλει στα πόδια. Τι είναι αυτό το κράτος? Είναι αυτή η περίπτωση που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Χατζηδάκης, που του είπα ότι ξέρετε γιατί άλλοι 27.000 θέλουν το επίδομα? Γιατί πεινάν, δεν έχουν αφάν. Ξέρετε τι μου απάντησε? Μου απάντησε εδώ πέρα πριν από λίγο ότι και εμείς το καταλαβαίνουμε ότι πεινάν, δίκιο έχετε, και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Δεν έχουμε άλλα λεφτά, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Θαυμάσια έκφραση, χειδεότατη έκφραση αυτή, να την αποφεύγετε πολιτικά, παρακαλώ όλους. Εν πάση περιπτώσει, έχω να πω ότι λεπτόδεντρο, χρηματόδεντρο, καλύτερη αυτή που ακούγεται καλύτερα, υπάρχει όταν να βρούμε ένα δις να το μοιράσουμε στα 18 μήνες σε 4 παράσιτα. Υπάρχει μια χαρά. Και δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και χρηματόδεντρο υπάρχει. Δεν υπάρχει όταν πρέπει να κάνουμε τα 200 ευρώ που είναι κοροϊδία στη μούρη των ανθρώπων που δεν έχουν να φάνε. Κοροϊδία στη μούρη είναι. Γιατί δεν βγάζουν ούτε το μισό μήνα με τα 200 ευρώ. Κοροϊδία θα ήταν και να βγάζανε ένα μήνα και να πεινάγανε τους άλλους 11. Αλλά είναι, πώς να πει κανείς, θρασίτατη κοροϊδία κατά πρόσωπο το ότι δεν θα βγάλουν ούτε τις 15 πρώτες μέρες με τα 207 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι μια κοροϊδία. Σας θυμίζω, το είπαμε και πριν, ότι πρόκειται για ανάπηρους συνανθρώπους μας, ότι πρόκειται για εξαιρετικά χαμηλοσυνταξιούχους, υπέργυρους συνανθρώπους μας και ότι πρόκειται για τους άλλους συνανθρώπους μας που είναι εδώ απ' έξω και σελαριγκιάζονται και μερικοί από αυτούς κάνουν και απεργία πείνας εδώ και μερικές μέρες, για τους υγειονομικούς και τους γιατρούς μας, κυρίως για τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι είναι πια 6 μήνες απλήρωτοι επειδή είχαν άλλη γνώμη από εσάς. Και ξέρετε κάτι, η δική μου γνώμη ταυτίζεται με τη δική σας. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι οι υγειονομικοί και οι γιατροί πρέπει
πρέπει να εμβολιάζονται, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πιστεί κανείς να εμβολιαστεί σε αυτή τη χώρα. Όμως πώς θα πιστούν οι αυτοί που δεν πείθονται? Με το πιστόλι στον κρόταφο? Με το ότι θα χάσουν τη φυσική, ότι θα εξαϊλωθούν, ότι θα πεθάνουν από την πείνα? Μα όταν πεθάνουν από την πείνα, εσείς θα είστε απάνθρωποι και επίσης εμείς θα έχουμε ακόμα ελιπέστερο σύστημα υγείας. Γιατί θα λείπουν ακόμα 6.500 άνθρωποι, που ήδη λείπουν βέβαια, και γι' αυτό πεθαίνουν όσοι πεθαίνουν και γι' αυτό γινόμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι λοιπόν εδώ, ξελαριγιάζονται, και εμείς, όπως είπε πολύ πολύ σωστά η δική μας αγορήτρια, η κυρία Απατσίδη, πριν από μένα, είμαστε εδώ για να πούμε ότι το Μέρα 25 θα πέσει μαζί τους. Δεν θα σας αφήσουμε ούτε να τους απολύσετε. Θα πρέπει να απολύσετε και εμάς από τη Βουλή των Ελλήνων, να μας πετάξετε έξω με τις κλωτσιές. Δεν ξέρω, με το φρούρα έχουμε κάτι, πρέπει να βρείτε. Γιατί δεν θα σας αφήσουμε ούτε να τους απολύσετε, δεν θα σας αφήσουμε ούτε να τους έχετε σε αυτή την ομοιρία ΕΣΑΗ, δεν θα σας αφήσουμε ούτε καν να τους κλέψετε τα χρήματα που τους χρωστάτε, γιατί τους χρωστάτε μισθούς 6 μηνών. Και εδώ είμαστε να σας αναγκάσουμε και με το σώμα μας, αν δεν φτάνουν τα επιχειρήματά μας τα πολιτικά, να μην φερθείτε απάνθρωπα σε αυτούς που έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα ένα χρόνο πριν εφευρεθεί το εμβόλιο, που τώρα τους, με το πιστόλι στον κρόταφο θέλετε να κάνουν. Τότε που δεν υπήρχε, εκεί ήταν αυτοί και ρίσκαραν να κολλήσουν και να πεθάνουν. Δεν ήταν γρυπούλα, όπως έχει γίνει εμπολής τώρα ο ιός, ήταν θανατηφόρος σε τεράστια ποσοστά. Ήταν εκεί και τώρα είναι εδώ και ουρλιάζουν να τους ακούσουμε. Σας είπα για την τροπολογία αυτή. Είναι πραγματικά καταπληκτική η τροπολογία και είναι καταπληκτικό. Υπάρχει άλλη μια τροπολογία, κύριε Πλεύρη, που θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό πραγματικά. Η 1259, η οποία ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Υγείας, έχει νέα άρθρα κτλ. Και εκτός λοιπόν από την αναστολή για την οποία συζητήσαμε, μιλάμε και για κάποιες καινούριες θέσεις αναισθησιολόγων. Δηλαδή, δίνεται ένα κίνητρο για να μείνει εκεί ένας ειδικευμένος αναισθησιολόγος. Δίνεται η αίσθηση μας εμάς ότι αναμένεται ένα νέο τρομακτικό κύμα πανδημίας, κύριε Πλεύρη, κύριε Υπουργέ. Θέλουμε να το ξέρουμε. Θέλουμε αν οι πληροφορίες σας από τα πανεπιστήμια που βλέπουν τα λήματα, από τα πανεπιστήμια που προβλέπουν στατιστικά, αν οι πληροφορίες σας από τα κέντρα των τεστ, αν οι πληροφορίες σας από το υγειονομικό μας σύστημα λέει ότι έρχεται καλπάζοντας ένα νέο κύμα πανδημίας, θέλουμε ευθαρσώς να βγείτε και να το πείτε. Και αν δυσκολεύεστε να το πείτε, γιατί αν όντως έρχεται ομιγέννητο, είστε υπεύθυνοι πολιτικά που έρχεται, γιατί έχετε χαλαρώσει τρομακτικά εδώ και πάρα πολύ καιρό και για πάρα πολλούς άλλους λόγους, κυρίως όμως γιατί δεν είχατε καταφέρει να έχετε την πειθό να πείσετε τους συνανθρώπους μας, είτε ανθρώπους που δουλεύουν στην υγεία, είτε απλούς συνανθρώπους μας, να εμβολιαστούν. Αν έρχεται, είστε υπεύθυνοι και θέλουμε να έχετε την παρησία να το πείτε. Να πείτε δηλαδή ότι τα καταφέρατε τόσο άσχημα, όχι εσείς προσωπικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ, που έρχεται ένα νέο κύμα στο οποίο θα είμαστε πρωτοπόροι. Δεν θα υπάρχει πουθενά στην Ιφίλη αυτό το κύμα, αλλά θα υπάρχει στην Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, αυτό το κύμα. Να μας το πείτε, να το ξέρουμε λοιπόν. Επίσης, να σας πω τα εξής, να σας ενημερώσω για τα εξής. Πριν από λίγο, αντιπροσωπεία της... έχει συμβεί στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου βρίσκεται η κοινοβουλευτική, ένα κομμάτι από την ομάδα μας, την κοινοβουλευτική, κάποιοι βουλευτές μας, βρίσκονται και μια αντιπροσωπεία του Μέρα 25 και βρίσκεται φυσικά και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Θα σας μεταφέρω καταγγελίες που έλαβε εκεί η αποστολή μας στο νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο, απροπό, ο διοικητής, ο κ. Δρουμπάτης, έκανε ό,τι μπορούσε με τη security του νοσοκομείου για να μην μπει η αντιπροσωπεία του Μέρα 25 και ο πρόεδρος του μέσα. Τι εννοούμε, τι έκανε? Τους προφυλάξαν. Βγήκανε φουσκωτοί, βγήκανε διάφοροι μη παράνομοι τύποι που έχει προσλάβει ο κ. Δρουμπάτης για να δείρουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι για να δείρουν, να είμαι ακριβής, για να μην τον αφήσουν να μπει σε ένα νοσοκομείο να ρωτήσει και να συζητήσει με τους εργαζόμενους. Αν αυτό είναι δημοκρατία, να το χαίρεστε. Ποιες είναι οι καταγγελίες, θα σας πω αμέσως. Έχει βάλει ο κ. Δρουμπάτης, από ό,τι φαίνεται, τους εργαζόμενους που είναι καθαρίστριες, 35 καθαρίστριες συγκεκριμένα, στο μάτι, όπου τους βρει βέβαια το Κυριάκος Μητσοτάκης, τους βάζει στο μάτι. Τώρα έχουν πάρει λοιπόν σειρά αυτές τις 35 καθαρίστριες, κυρία Πρόεδρε, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, όπου κάνει ο κύριος Δρουμπάκης το παν για να τις διώξει, μόνο και μόνο για ποιο λόγο? Για να εμφανιστεί ότι θαύματος ένας υπερεργολάβος, ο υπεργολάβος σας, κολλητός σας φυσικά, για να πάρει το έργο της καθαριότητας με υψηλότερο κόστος για το δημόσιο και λιγότερα λεφτά για τους εργαζόμενους. Αυτά μοιράζεται ο εργολάβος με τους εργαζόμενους που μας παραδίδει. Τι έχει γίνει τώρα? Ο κολλητός υπεργολάβος αναλαμβάνει το πανάκριβο έργο του που ζημιώνει το δημόσιο από την 1η Απριλίου. Οι 35 καθαρίστες εντωμεταξύ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Η δε εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της προσφυγής τους θα γίνει τη Δευτέρα 4 Απριλίου. Ακούστε το ανήκουστο. Από τώρα, από χτες, μέχρι τις 4 Απριλίου, το νοσοκομείο θα μείνει χωρίς καθαριότητα.
Ακούσατε, κύριε Πλεύρη, νοσοκομείο στην επικράτεια που εσείς υπουργεύετε, νοσοκομείο. Δεν λέω για πτωχοκομείο, δεν λέω για κάτι, δεν λέω για τζογαδωρίο. Είναι νοσοκομείο, είναι ασθενείς εκεί, είναι άνθρωποι που κινδυνεύει η ζωή τους. Νοσοκομείο, λοιπόν, χωρίς καθαριότητα. Έβγεσας και μπράβο σας. Δηλαδή, μπροστά στο κέρδος του κολλητού επιχειρηματία και τις ζέσεις για ιδιωτικοποίηση των πάντων, δεν σας σταματάει τίποτα. Ούτε καν ο κίνδυνος της έξαρσης των ενδονοσοκομιακών λοιμωδών και άλλων νοσημάτων. Πραγματικά θα έπρεπε να σας σταματάει κάτι. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, αμέσως, ευθύς αμέσως, όπως είδατε, χωρίς να καταχραστώ και ιδιαίτερα του χρόνου που είχα στη διάθεσή μου, οφείλοντας να κάνω μία αναφορά, βέβαια, σε ποιον άλλον, στον εμβληματικό για εμάς στην αριστερά, Νίκο Μπελογιάννη. Κλείνουν σήμερα, σαν σήμερα για την ακρίβεια, 70 συναπτά χρόνια πριν από τώρα, από σήμερα, από αυτή τη μέρα, εκτελέστηκε από το μετεμφυλιακό φασιστικό καθεστώς του κράτους της Ελλάδας, το μετεμφυλιακό, Κυριακή, αν είμαι σαν σήμερα, Κυριακή, να θυμίσω, ούτε οι κατακτητές, ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις την Κυριακή, έκαναν οι δοσύλλογοι που τους αντικατέστησαν, έκαναν οι μετεμφυλιακοί κλειδοκράτορες του κράτους της Ελλάδας. Και εδώ, επειδή εμείς τα λέμε όλα, είμαστε αριστεροί τίμοι και τα λέμε όλα, να πούμε και τις δικές μας τις πομπές, ο αείμνηστος, ο ήρωας μας, ο Νίκος Μπελογιάννης, δεν πέθανε μόνο δολοφονημένος από τους κατάπτυστους παρακρατικούς, από δηλαδή το δίθεν κράτος με την φιλιακό της Ελλάδας, πέθανε λιδωρημένος και συκοφαντημένος από την ηγεσία εμάς των ίδιων των κομμουνιστών, καθώς θεωρώ τον εαυτό μου τέτοιο, θεωρώ ότι αν δεν τα μοιραστούμε όλα τα αγαθά θα πεθάνουμε χωρίς λόγο παλεύοντας μεταξύ μας. Εμείς λοιπόν τότε αναγκάσαμε τον αείμνηστο τον Νίκο τον Μπελογιάννη να πηγαίνει 5 το πρωί για εκτέλεση, φωνάζοντας στους συντρόφους του που είχαν κλειστά τα παράθυρα, γιατί τέτοια εντολή είχαν πάρει από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματός του, στο οποίο είχε κρίνει ότι είναι προδότης και λειτουργεί για λογαριασμό της CIA ο Νίκος Μπελογιάννης. Ούρλιαζε πεθαίνοντας, λίγο πριν πεθάνει, «Σύντροφοι, δεν πρόδωσα, με πάνε για εκτέλεση». Σύντροφοι, και αυτό είναι μια πομπή για την οποία έχουμε τύψει και εμείς ως αριστεροί σήμερα, αλλά βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί με την δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Ξέρετε, έχει γράψει, δεν το βρίσκω, δεν το έχω μπροστά μου, θα προσπαθήσω να σας το πω από μνήμης όσο μπορεί κανείς να το θυμηθεί. Έχει γράψει ο Ρίτσος στον άνθρωπο με το γαρίφαλο ένα υπέροχο ποίημα, που λέει ότι, το βρήκα, ο Μπελογιάννης λέει, μας έμαθε σήμερα άλλη μια φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε. Με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο για να μην νυχτώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.